Θέλω να σας καλωσορίσω φίλες και φίλοι στο κανάλι Rose TV, όπου καθημερινά σας μεταφέρω τα πιο καυτά θέματα σε spoiler και τις πιο καυτές εξελίξεις από αγαπημένες σειρές και reality. Όλες οι εξελίξεις απευθείας από τον Άγιο Δομήνικο τι συμβαίνει με την κατάσταση της υγείας της. Η Κατερίνα Δαλάκα φημίζεται για το πείσμα της και είναι η τέταρτη φορά που συμμετέχει στο Survivor, με αποτέλεσμα αναγνωρίζει πολύ καλά πώς να τα βγάλει πέρα όσον αφορά διάφορα πράγματα με τα οποία μπορεί να έρθει αντιμέτωπη στον Άγιο Δομήνικο εκτός από τον υψηλό πυρετό. Την προηγούμενη εβδομάδα υψηλός πυρετός είχε γονατίσει την ομάδα των μαχητών, αλλά αυτή για κακή τύχη των διάσημων, χτύπησε την ομάδα τους και πιο συγκεκριμένα την Ασημίνα και την Κατερίνα Δαλάκα. Όσον αφορά την δεύτερη, που είναι και το κεντρικό μας θέμα, στον χθεσινό στίβο μάχης, αυτόν για την πρώτη ασυλία που ήταν πάρα πολύ σημαντικός για την ομάδα της. Δεν κατάφερε να συμμετέχει αφού το 39 ανεβοκατέβαινε συνεχώς, με αποτέλεσμα η ομάδα να χάσει και σίγουρα έπαιξε και αυτό το ρόλο του. Στο χθεσινό 14 Ιανουαρίου επεισόδιο την είδαμε να κλαίει που η αρρώστια αυτή την κρατάει μακριά από τους στίβους μάχης, δείτε εδώ το βίντεο, αλλά να δηλώνει πως θα βάλει πάνω από το παιχνίδι την υγεία της αυτή την φορά. Δεν νιώθω τόσο καλά, ώστε να μπορέσω να αγωνιστώ. Θεωρώ πως αν παίξω θα χάσω και άλλες μέρες από το παιχνίδι, οπότε φέτος θα βάλω πάνω από όλα την υγεία μου και όχι το παιχνίδι. Η Κατερίνα Δαλάκα περνάει κάποια βασανιστικά 24 ώρα στον Άγιο Δομήνικο, αφού ο πυρετός μια ανεβαίνει μια κατεβαίνει και η παίκτρια των διάσημων είναι πολύ ρηγμένη ψυχολογικά, σκεπτόμενη πως δεν μπορεί να βοηθήσει την ίδια της την ομάδα σε αυτούς τους κρίσιμους αγώνες για την ασυλία, αλλά και επειδή ουσιαστικά φοβάται γιατί δεν θέλει τίποτα φέτος να της στερήσει την ευκαιρία που της δόθηκε να συμμετέχει για τέταρτη φορά στο παιχνίδι. Ας μην ξεχνάμε πως στο νησί τα συναισθήματα όλα μεγεθύνονται λόγω των συνθήκων επιβίωσης. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάτι ανησυχητικό στην όλη κατάσταση. Η Κατερίνα έχει στο πλευρό της για οτιδήποτε χρειαστεί τον γιατρό της παραγωγής, αλλά και τον Αντζούν που είναι εκεί για να την βοηθήσει, κάτι το οποίο ισχύει και για όλους τους υπόλοιπους παίκτες φυσικά. Μείνετε συντονισμένοι με το κανάλι μας, εδώ στο Rose TV για τα καυτά spoilers που έρχονται, με μια δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μας και με ένα κλικ στο καμπανάκι για να μην χάνετε τα βίντεο και τα συγκλονιστικά spoiler που ανεβάζουμε.